Κύριοι βουλευτές, κύριε αρχηγέ, κύριε περιφερειάρχη, κυρία αντιπεριφερειάρχη, κύριε δήμαρχε, αγαπητέ μας Βαρδί, αγαπητή μας Μαριάννα, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκριτίου Ενώσεως σας καλωσορίζω στη σημερινή μας συγκέντρωση και σας ευχαριστώ που μας θυμάτε με την παρουσία σας. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για την Ένωσή μας. Αποφασίσαμε να ενεργοποιήσουμε το σχετικό άρθρο του καταστατικού που μας δίνει τη δυνατότητα να αναγορεύσουμε σε επίτιμο πρόεδρο κάποιον που έχει συμβάλει αποφασιστικά στην προαγωγή του κριτικού πολιτισμού, της κριτικής ιστορίας και γενικά των σκοπών του σωματείου μας. Εξαιρετικά και σε περίπτωση που δεν έχει διατελέσει πρόεδρος. Ο Βαρδής Ιωάννου Βαρδινογιάννης είναι η αντιπροσωπευτικότερη περίπτωση με αυτά τα χαρακτηριστικά και γι' αυτό με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου μας αναγορεύτηκε επίτιμος πρόεδρός μας. Επί πολλά χρόνια είναι δίπλα μας και η βοήθειά του είναι καθοριστική για τη διατήρηση της Παγκριτίου Ενώσεως στην κορυφή του κριτικού πολιτιστικού κινήματος και από εδώ και πέρα στην ίδια την επιβίωσή μας λόγω και της μεγάλης κρίσης που περνάει η πατρίδα μας και που έχει επηρεάσει και την λειτουργία των πολιτιστικών σωματείων μας. Δύο λόγια μόνο από το παρελθόν για τον κύριο Βαρδί Βαρδινογιάννη. Ο Βαρδής Ιωάννου Βαρδινογιάννης γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 1933 στην Επισκοπή Ρεθύμνου και είναι γιος του Ιωάννη Βαρδινογιάννη και της Χρυσής Θεοδωρουλάκη. Αποφύτησε το 1955 από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και ακολούθησε καριέρα αξιωματικού στο πολεμικό ναυτικό, τότε βασιλικό ναυτικό, όπως ο αδελφός του Νίκος. Αποστρατεύτηκε αναγκαστικά το 1967 από το δικτατορικό καθεστώς της 21ης Απριλίου με τον βαθμό του πλωτάρχη λόγω της αντιστασιακής του δράσης και εξορίστηκε στην Αμοργό. Μοιήθηκε στο αντιχουτικό κίνημα του ναυτικού και βοήθησε έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο ανεφοδιασμός των πλοίων σε περίπτωση εκδήλωσης κινήματος. Ασχολήθηκε με τις επιχειρήσεις του αδελφού του και από το 1972 ανέλαβε τη διοίκησή τους μετά τον πρόωρο θάνατο του Νίκου. Με τα πολιτευτικά του απονεμήθηκε ο βαθμός του Ανιναβάρχου Πολεμικού Ναυτικού. Είναι νυμφευμένος με τη Μαριάννα Μπουρνάκη Βαρδινογιάννη, ενώ ο ίδιος και η σύζυγός του έχουν αναπτύξει σημαντικές κοινωνικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Έχουν 5 παιδιά. Τον Γιάννη, τη Χριστιάνα, τον Γιώργο, τον Νίκο και τη Βαρδιάννα. Ο Όμιλος Βαρδινογιάννη, που από το 1972 διευθύνει ο Βαρδής, ασχολείται με ένα διεθνές φάσμα δραστηριοτήτων από τον πετρελαϊκό, τον εφοπλιστικό, τον τραπεζικό και τον ξενοδοχειακό χώρο, καθώς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το βασικό χαρακτηριστικό όμως του Βαρδί είναι ότι όταν ήλθε από το Ρέθυμνο στην Αθήνα, κράτησε και διατήρησε μέχρι σήμερα ό,τι έφερε μαζί του από την Κρήτη. Το κριτικό φιλότιμο, την κριτική φιλοξενία, την αγάπη του προς κάθε τι κριτικό. Με λίγα λόγια, κράτησε την κριτική λεβεδιά του.